Βεβαίως. Τώρα τι θα δούμε. Πώς ομολογούν οι παίχτες τον Γιώργο Λιάγκα. Ως κριτή. Γιατί εσένα δεν είναι. Γιατί θα βαθμολογήσει εδώ, εσύ έχουμε live. Εντάξει, γι' αυτό. Εσύ θα βαθμολογήσει τώρα, λέει. Περίμενε. Τώρα σου έρχεται. Θέλεις να πάμε να κρύψουμε τις ρακέτες κατά από το 5. Ναι. Είναι άδειο, δεν έχει μπει ακόμα κόσμος. Έλα. Φίλε, έχει μέχρι... Α, 7 ήταν αυτό. Κάτσε, τι έχω πάρει. Περίμενε, τα έχω μπερδέψει. Το 7 τα αφήνουμε. 4. Πάρε το 1. Το 1 μου το αφήνεις στο Λιάγκα. Είναι πολύ επικίνδυνο. Σήμερα κριτής είναι ο Γιώργος Λιάγκα. Τραγικό. Τραγικό. Τον περιμένω στη γωνία. Είμαι αποφασισμένος για όλο, όπως καταλαβαίνεις. Θα γίνει της κακομοίρας. Υπήρχαν δημοσιεύματα ότι κοντοζυγώνει και ο χορός του Ισαΐα για σένα. Και σένα σ' αρέσει περισσότερο ο χορός του Ισαΐα. Είναι. Του Ισαΐα. Του Ισαΐα Ματιάμπα. Έρχεται ο Λιάγκας. Έρχεται ο Λιάγκας. Καλό είναι να τον κρατήσεις στο πρωινό μου. Επειδή ο κύριος Λιάγκας σχολίασε για μισοποτήρια, για μισοάδια και μισογεμάτα ποτήρια, θα του χαρίσω ένα μισογεμάτο παστίτσιο για να το φάει. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Να κάνει σιλουέτα. Στην πυρά με τις ξενέρωτες. Ευχαριστώ. Τον κάψαμε. Τον κάψαμε. Θέλω και βαθμό μαζί. Αυτός είναι ο βαθμός. Θα συγκεντρώσουμε βαθμονάτος. Μηδέν. Πώς θα μου φανά παραδεχτός. Τι τώρα, ξαφνικά τώρα έγινε και κριτής ο κύριος Λιάγκας. Έλα μωρέ τώρα. Πού ξέρω από χώρο. Θα μας χορέψει πρώτα εκείνος, να μας δείξει τι ξέρει και μετά να κρίνει κιόλας. Έλα τώρα. Ας κάτσει εκεί να κάνει πρωινό. Καλός είναι και στο πρωινό. Είναι πολύ καλός παρουσιαστής. Τώρα για κριτής είναι πολύ λίγος. Γιώργο, αφιερωμένο. Ακούσαμε σήμερα και τη λέξη καρικατούρα. Ναι. Στα πλαίσια της κριτικής. Ναι. Δεν ξέρω αν πρέπει να κρατήσω και τα δύο. Είναι συνειρημένη η λέξη. Από το κάρι και το κατούρα. Ένα από τα δύο θα το κρατήσω. Νομίζω ότι ήταν μια στιγμή αμηχανίας. Γιατί αυτή η λέξη είναι πάρα πολύ βαριά για μένα τουλάχιστον. 7. Είναι και η κρεμάλα. Για κρέμασμα. Κύριε Λιάγκα, εσείς πάρτε το 7 και εγώ θα πάρω την κρεμάλα. Να είστε σίγουροι ότι θα μπορώ να κρατήσω ισορροπία και εκεί επάνω, χωρίς να γίνω καρικατούρα. Ο βαθμός για τον Γιώργο Λιάγκα είναι αυτός. Και μην προτρέχετε, γιατί πολλοί μπορούν να πούνε ότι απλά τον γλύφω. Τον φοβόμουν λιγάκι. Αλλά τελικά ήταν καλός. Δηλαδή μπορεί να έβαλε χαμηλούς βαθμούς, αλλά έβαλε και ψηλούς βαθμούς. Οπότε για να με δει και ήταν πολύ καλός και μισό λεπτό. Το βάλω ένα 9. Ήτανε καλός. Στα περισσότερα που έλεγες συμφωνούσα, απλώς είχε μια πολύ μεγάλη κλίμακα, πήγε από το 3 μέχρι το 9. Νομίζω ότι δεν υπήρχαν αυτές οι μεγάλες διαφορές. Εσείς αν τον βαθμολογούσατε σαν κριτή, τι βαθμό θα του βάζετε? Πάνω από 9, ίσως και 10. Με την πρώτη ήταν εντυπωσιακά καλό. Έχω κάτι προβλήματα τακτοποίησης ανατομικά. Ανατομικής τακτοποίησης και τάξης. Γιατί λόγω του σύγχρονου φοράμε αυτά τα πολύ ανάγλυφα ρούχα που διαγράφουν σημεία και μου έχει ζητηθεί να φορέσω ένα ειδικό ισόρουχο για να συγκρατεί. Αυτό. Απλά μου έκανε εντύπωση γιατί εγώ ήρθα με το ισόρουχο μου κανονικά από το σπίτι, το γκρι μου το απλό και μου το αλλάξανε. Δεν το περίμενα αυτό. Έκπληξη. Τσα. Σήμερα το θέμα μας ήταν τι βρακή του φορέσεις. Τι slip φοράς. Την άλλη εβδομάδα, εάν και εφόσον μείνουμε, θα είμαι χειρότερος έτσι και όσο το λέω από τώρα. Γιατί θα κάνω αποτρίχωση και φοβάμαι ότι θα είμαι συγκαμμένος και δεν θα μπορώ να κάνω καλά τα βήματα. Μάλιστα. Εντάξει, δεν υπάρχει.